τα κύρια άρματα μάχης MBT έχουν μέλλον? Με την πρώτη ματιά η απάντηση είναι όχι, εάν ο συνεχιζόμενος πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι κάποια ένδειξη. Ωστόσο, με πιο προσεκτικό έλεγχο μπορεί να υποθεί ότι ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εκθέσει τα τροτά σημεία των αρμάτων, αυτά μπορούν να ξεπεραστούν, γεγονός που εξηγεί γιατί οι κορυφαίες χώρες συναρμολογούν άρματα μάχης ποιότητας. Στη μεγαλύτερη εξαγωγή όπλων στην ιστορία της Νότιας Κορέας, η Πολωνία θα αγοράσει περίπου 1.000 άρματα μάχης K2, 648 K9 αυτοκινούμενα τεθωρακισμένα οβιδοβόλα, επιπλέον των 48 μαχητικών αεροσκαφών FA-50 αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαριών. Το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει επί του παρόντο να είναι σε θέση να τοποθετήσει 148 κύρια άρματα μάχη Challenger 3 MBT έω το 2030, αν και ο αριθμό αυτό είναι πιθανό να αυξηθεί μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην Ανατολική Ευρώπη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι άλλοι σύμμαχοι του στο ΝΑΤΟ έχουν αυξηθεί για πολλά μεγάλα και ακριβά MBT ξεπερνώντας τους 70 τόνους ή περισσότερο όταν προετοιμάζονται σύμφωνα με το πρότυπο εισόδου στο θέατρο. Η γερμανική σειρά Leopard 2, η αμερικανική M1 A2 SEP, η γαλλική NR8 Leclerc και η Ισραηλινή Μερκάβα MK4 κάνουν νέα στις παγκόσμιες αγορές όπλων. Τα άρματα μάχης νέας γενιάς περιλαμβάνουν επίσης το ρωσικό αρμάτα, το οποίο υποτίθεται ότι θα αντικαταστήσει στα διακάτα γερασμένα άρματα T-72, T-80 και T-90 που έχουν γίνει όλο ένα και πιο ξεπερασμένα και έχουν υποφέρει πολύ στην Ουκρανία. Λέγεται ότι είναι ένα από τα πιο στιβαρά τάγκ στον κόσμο. Τα τάγκ που εφευρέθηκαν παρεπιπτόντως από τους Βρετανούς και χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, υπολογίζεται ότι είναι 73.000 σε αριθμό στον κόσμο που είναι ενεργά αυτή τη στιγμή. Η Ρωσία λέγεται ότι έχει τον πιο εκτεταμένο αριθμό με 12.420 άρματα μάχης ακολουθούμενες από τις Ηνωμένε Πολιτείες με 6.612, τη Βόρεια Κόρεα με 5.895 και την Κίνα με 5.250 άρματα μάχης, ενώ η Ινδία έχει 4.614 και το Πακιστάν 2.824. Κατάνξη είναι ζωτική σημασία, καθώ οι στρατοί στην επίθεση χρειάζονται τρόπου για να προωθήσουν τα στρατεύματά του. Πρέπει επίση να θωρακίσουν αυτού του στρατιώτε καθώ προχωρούν. Χρειάζονται επίση δύναμη πυρό για να διατρέξουν τι άμυνε που στέκονται εμπόδιο στο δρόμο του, προκαλώντα έτσι τον όλεθρο στο πίσω μέρο του εχθρού. Ένα τεθωρακισμένο συνδυάζει αυτέ τι τρει δυνατότητε σε μία ενιαία συσκευή. Επομένω, κάθε στρατό θα χρειάζεται. Μια πλημμύρα φορητών ATGM, αντιαρματικών κατευθυνόμενων πυράβλων όπως τα Javelin, τα European Next Generation Light Anti-Tank Weapons και το Carl Gustav M4 έχουν προκαλέσει σοκ και δέος στους Ρώσους. Λέγεται ότι ο σχεδιασμό των ρωσικών αρμάτων μάχη που δέχθηκαν επίθεση στην Ουκρανία έχει αποδειχθεί αελατοματικό, καθώ κάνει τα πυρομαχικά και το πλήρωμα να κάθονται μαζί και να μην είναι επαρκώ προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν επιθέσει από αέρο. Η αεροπορική επίθεση αποδεικνύεται επικίνδυνη για τα τάγκ παντού. Όσο οι στρατοί λοιπόν χρειάζονται κάτι που να μπορεί να κινηθεί γρήγορα, να σπάσει τις γραμμές του εχθρού, να οδηγήσει το πεζικό και να καταστρέψει τα τεθωρακισμένα οχήματα της άλλης πλευράς, τα τάγκς θα παραμείνουν στο προσκήνιο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.